Τρία συνολικά πύρινα μέτωπα κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική την Παρασκευή στην Ξάνθη με τους πυροσβέστες να δίνουν πραγματική μάχη με τις φλόγες αποτρέποντας τα χειρότερα. Τα δύο μεγάλα μέτωπα εντοπίστηκαν στα Μάγκανα και στο Παλαιό Κατράμιο. Όπω αναφέρει το νέα.gr, η πυροσβεστική ενημερώθηκε για μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Μαγκάνων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα επίγειε δυνάμει, ενώ στο έργο τη κατάσβεση συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν εναέριε ρήψει νερού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πύρινη λέλαπα και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μέχρι το βράδυ τη ίδια ημέρα. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πω αντίστοιχη πυρκαγιά ξέσπασε μόλι πριν από λίγε ημέρε και πάλι στην ευρύτερη περιοχή των Μαγκάνων. Μεγάλο ωστόσο ήταν και το πύρινο μέτωπο στο παλαιό Κατράμιο για την κατάσβαση του οποίου κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Οι πυροσβέστε κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, ενώ οι φλόγε ήταν ορατέ από μακριά καθώ και από του οδηγού που διέρχονταν εκείνη τη στιγμή από την Εγνατία Οδό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στα Κυμέρια, κοντά στο γήπεδο του χωριού, όπου και σε αυτή την περίπτωση η έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων Απέτρεψε τα χειρότερα. Από σήμερα, Σάββατο 12 Αυγούστου, τίθεται εκ νέου σε ισχύ το μέτρο τη απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στα δάση τη Ξάνθης. Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο, καθώ η περιοχή βρίσκεται στο δίκτυο υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά.